Ο ΠΑΟΚ θα βρει μπελά άμα πάρει την μπάλα στα πόδια της η αντίπαλος. Τρία χαβ μπαλαδόρι, η εξτρέμ μπαλαδόρι, διεισδυτική. Ο ένας λείπει βέβαια, θα μπει ο Πισιρικάς. Και ο Φορ καλός, μπορώ να πω αξιόλογος και για μεταγραφή. Άμα αυτή η ομάδα κάτω από τη σέντρα κάτσει να κάνει άμυνα, της δημιουργείς πρόβλημα. Για να τη δημιουργήσει πρόβλημα αυτή την ομάδα, πρέπει να πάρεις κατοχή μπάλας εσύ. Οπωσδήποτε. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει κατοχή μπάλας. Δύο μάτς που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει κατοχή μπάλας με 3-4-3 πήρε τα παπάρια μου. Πήρε μια ισοπαλία με τον Βόλο και πήρε μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Δεν παίρνει κατοχή. Λοιπόν, και δημιουργείται κατάσταση. Τώρα, γνώμη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει μια άκρη να παίξει με 3 χαφ. 4-3-3. Γιατί αν παίξει με 2 χαφ, αυτοί οι 3 θα του πάρουν το κέντρο. Άμα του πάρουν την κατοχή, πώς θα φτάσει η μπάλα στο center for που είναι ένα κακέκτυπο του Πρίγιοβιτς, να φτάσει στον κλειστό χώρο, να την πάρει κεφάλι, βάλει γκολ. Μετά να παίξει την κόντρα με αυτή την ομάδα με αργό center for, βγαίνουν δύο γρήγοροι και ένα αργό. Είναι μπέρδεμα. Πρέπει να μην αλλάζει γρήγορο σύστημα δηλαδή τώρα στη ρεβάνς. Αυτό το center for αλλάζει σύστημα full. Αν το ξεκινήσει μέσα, έτσι. Άμα το ξεκινήσει, δεν έχει άλλο και να ξεκινήσει ο άλλο είναι τραυματίας. 4-2-3-1. Κακό τιμώρησαν τον Μπίσεσβαρ σε αυτό το παιχνίδι το δημιουργικό, γιατί πλακώθηκε ο Μπίσεσβαρ, δεν τα λένε. Και αν δεν παίξει ο Μπίσεσβαρ εκεί και center for αυτό να πάρει πάω από την κατοχή, ο Πάουκ δεν θα περάσει απλά. Εγώ βλέπω παράταση. Βλέπεις περίπτωση, ναι, για απομάκρυση Φερέιρα σε περίπτωση κακού αποτελέσματος. Ο Φερέιρα είναι πτυσσόμενος. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ μεγάλος προπονητής. Ζητήστε του συγγνώμη. Ακούστηκε και αυτό. Ζήτα συγγνώμη από τον Φερέιρα. Ναι. Δεν γαμιέστε με κανένα φαντάρο. Τώρα θα ζητήσω συγγνώμη από τον Φερέιρα. Να πούμε σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Κάθε εβδομάδα και άλλη γνώμη. Κάθε εβδομάδα και αλλάζει. Πτυσσόμενος είναι. Υπάρχει προπονηταρά στη μία, κακός προπονητής από την άλλη. Ο Φερέιρα με τον τρόπο του δείχνει όμως το σαβίδι κάνουμε μεταγραφές. Το φωνάζει, ουρλιάζει. Βάβαλε μέσα το σοβρακά, όπως τα λένε το βρακά. Οι δυο μπακ, δηλαδή στη θέση του Γιαννούλη που έπαιξε ο ένας ο μπακ, είναι αστείος. Ο άλλος είναι ανέτοιμος το παλικάρι. Το από τον άλλο περιμένω. Αλλά είναι ακόμα ανέτοιμο. Ναι, είναι ανέτοιμο το παιδί ακόμα. Εντάξει. Και τα χαφ αργεί και οι δύο. Περιμένω να πιάσει ο Καντουρί μεγάλο παιχνίδι. Στο δημιουργικό κομμάτι θα πιάσει. Πρόβλημα. Άλλο να παίζω 3-4-3 το χώρο. Κι άλλο να παίζω 3-4-3 την κλοπή, κι άλλο να πάω 3-4-3 να πάρω την μπάλα και να οργανώσω. Αν πάρει πάνω να οργανώσει, θα σε φάνει τρισκά αυτόν τον άλλον. Άρα καταργεί το 3-4-3. Αυτή είναι η άποψή μου.